Λοιπόν, πάμε προς το National Park τώρα να δοκιμάσουμε μια διαδρομή και περνάμε από το σταθμό του τρένου. Αυτός εδώ είναι ο σταθμός του τρένου. Νομίζω ότι η πόρτα ανοίγει λίγο με το ζόρι από το χιόνι. Λοιπόν, παιδιά, το φαράγγι αυτό είναι το πιο δημοφιλές αξιοθέατο και είναι ένας από τους λόγους που το πάρκο αυτό έγινε εθνικός δρυμός. Η διαδρομή ξεκινάει από το tourist station και μπορεί να συνδυαστεί με πολλά μονοπάτια στο Abisko National Park. Για να δεις το φαράγγι, ακολουθείς τα σήματα με το κίτρινο χρώμα. Η διαδρομή είναι μισή ώρα περίπου και είναι αρκετά εύκολη. Κοίτα το κάνιον, εκεί θα πάμε απέναντι. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν δεν έχει δηλαδή τόσο πολύ χιόνι και πάγο, ένα μεγάλο μέρος του μονοπατιού αυτού είναι και προσβάσιμο από αμαξίδιο. Μουσική.
πέρα από το hiking του μονοπατιού, εδώ μπορείς επίσης να κλείσεις και να κάνεις παγοαναρρίχηση στο παγωμένο καταράκτη του Φαραγγιού. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι και μείνετε συντονισμένοι για να δείτε τη συνέχεια της περιπέτειάς μας στον Αρκτικό Κύκλο.